Χαιρετώ και πάλι την όμορφη μας παρέα. Κρεατομαγειρέματα.gr. Ελάτε να δείτε μία πολύ δυνατή πρόταση. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πουγκάκι με τριλογία κρεάτων. Θα χρειαστούμε σκαλοπίνια, δηλαδή πολύ λεπτές φετούλες από μοσχάρι, από χοιρινό, μπριζολάκι χοιρινό από καρέ. Εδώ έχουμε το μοσχαράκι και αρνάκι. Okay. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε και μπόλια. Μπόλια από αρνί. Τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε την μπόλια, θα την απλώσουμε, okay. Και μέσα εδώ θα βάλουμε κρέα. 3-4 όσα περισσότερα κομμάτια κόκκινου κρέατος μπορείτε. Εμείς θα το κάνουμε με 3 κρέατα αυτή τη στιγμή. Θα χρειαστείτε κρεμμυδάκι κομμένο σε ροδέλες, ντομάτα σε ροδέλες και πιπεριά. Τώρα ό,τι χρώμα πιπεριά θέλετε εσείς. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κόκκινη και πράσινη. Θα βάλω και γραβιέρα μέσα. Okay. Θα γίνει πολύ νόστιμο το μπουγκάκι αυτό που θα φτιάξουμε. Επίσης, θα χρειαστείτε αλάτι, ένα μείγμα με αλάτι, πάπρικα, γλυκιά πάπρικα, μην βάλετε καυτερή, γιατί θα χάσει και το κρέας γεύση, και λευκό πιπέρι. Μυρωδικά δεν θα βάλω. Ανακατεύω λοιπόν το μπαχαρικό μου, το άρτημα που θα βάλω στο κρεατάκι. Θα πάρω μία μπασίνα. Θα ανοίξω τα μπριζολάκια μου. Τα κομματάκια δηλαδή. Βλέπετε πόσο λεπτά κομμένα είναι τα κρεατάκια. Και ένα-ένα θα τα πικάρω με το μείγμα του μπαχαρικού. Καλό θα είναι να τα έχετε αλατίσει καμιά ωρίτσα νωρίτερα. Έτσι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα η συνταγή. Το αρνάκι λοιπόν μας το έχει κόψει εδώ ο κρεοπόλης μας, τόσο λεπτό μπορεί να γίνει και ένας πολύ καλός μεζές τηγανιά, και αν μας περισσέψει θα φτιάξω και μία. Μαρινάρουμε λοιπόν τα κρέατά μας έτσι και τα βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μια ώρα, ούτως ώστε να αλατιστούν και να βγουν και τα αρώματα από τα μπαχαρικά. Βάλαμε τα κρέατά μας για μία ώρα στο ψυγείο, τα έχουμε βγάλει, είναι μαριναρισμένα καλά και πάμε να τα στήσουμε. Όπως είδατε, έχουμε απλώσει μια μπόλια, την ανοίγουμε. Για να ανοίξει καλά μια μπόλια, την εβάζουμε λίγο σε ζεστό νερό, ούτως ώστε να μπορεί να απλώσει και να γίνει όμορφη και ωραία. Έτσι, και ξεκινάμε να στρώσουμε πάνω τα κρεατάκια μας, τα κομμάτια από τα μαριναρισμένα κρέατα. Ανάμεσα από τα κρέατα θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο από τα λαχανικά και από το τυράκι που είπαμε. Μια ντοματούλα και λίγο γραβιέρα. Συνεχίζω με το επόμενο κομμάτι. Έβαλα κάτω το μοσχάρι, συνεχίζω με χοιρινό, την ίδια διαδικασία. Μπορείτε να μην βάλετε παντού τυριά και πιπεριές, έτσι. Εδώ θα βάλω μια πράσινη. Ντοματούλα. Γραβιέρα και αρνάκι. Αυτό είναι το μπουγκάκι μας. Τυλίγουμε την μπόλια όπως τα ντολμαδάκια. Το πρώτο είναι έτοιμο. Αυτή η διαδικασία θα γίνει σε όλο το κρέας. Εγώ θα τα μεταφέρω σε ένα ταψάκι. Αφού τελειώσαμε λοιπόν τα μπουκάκια μας, βάζουμε σε ένα τηγάνι λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο ή λιέλαιο, ό,τι θέλετε εσείς, και σπάμε μέσα μια σκελίδα σκόρδο να δώσουμε λίγο άρωμα. Μόλις ψηθεί η σκελίδα του σκόρδου, την αποσύρουμε και την πετάμε και μεταφέρουμε μέσα τα πουγκάκια, ούτως ώστε να τα θωρακίσουμε.
Δεν θέλουν πολύ ψήσιμο. Πολύ γρήγορα. Δυνατή φωτιά. Θα την πάρουμε γρήγορα. Θέλουμε απλά να δώσουμε λίγο σταθερότητα στην πόλια. Και τα μεταφέρουμε στο ταψί. Okay. Εγώ επειδή όπως ξέρετε είμαι λάτρης του θυμαριού, θα προσθέσω και λίγο θυμάρι. Αλλά που το έβαλα εδώ. Το θυμάρι θα μας σβήσει και την έντονη μυρουδιά από το αρνί, αλλά θα κάνει και πολύ πιο νόστιμο το φαγητό μας. Γρήγορο σοτάρισμα. Δεν θέλουμε να δώσουμε ούτε πολύ χρώμα, ούτε πολύ ψήσιμο. Δεν θέλουμε να χαθεί. Είμαστε έτοιμοι. Μεταφέρουμε λοιπόν στο ταψάκι μας. Και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα κομμάτια. Αυτό το σοτάρισμα που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή στο τηγάνι, μπορείτε να το κάνετε και στη σχάρα, να δώσετε γραμμές στη σχάρα. Okay. Είσαι ένα σκαροτήγανο στο σπίτι σας, ξέρω, τέλος πάντων, είσαι ένα σκαροτήγανο. Αυτό που κάνουμε, στην ουσία, δίνουμε μια εκκίνηση θέρμανσης στο κρέας για να αρχίσει να βράζει γρήγορα. Okay. Σταθεροποιούμε και λίγο την πόλια πάνω στο ταψί. Αυτό ήταν. Τώρα, μέσα εδώ θα ρίξω ολόκληρες σκελίδες σκόρδο χωρίς να τις κόψω. Okay. Λίγα ντοματίνια. Ματάει το ρημάδι. Φανταστείτε ότι κάνετε γιουλμπασί, έτσι, με τρία κρέατα. Είναι πραγματικά απλά απολαυστικότατο. Δεν θα του βάλω τίποτα. Αυτό είναι ένας από τους πιο εκλεκτούς μεζέδες που μπορείτε να φάτε με την παρέα σας, να ετοιμάσετε και να απολαύσετε. Καλή μας απόλαυση όλοι.